Και νομίζω ότι ο Αλέξανδρος Χίρας που τώρα είναι στη γραμμή μας, το πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα του βολεϊκού Ηρακλή, νιώθει τυχερός που με το καλημέρα θα μπει να αγωνιστεί σε ένα Ηρακλής ΠΑΟΚ. Αλέξανδρε, καλησπέρα και καλό μήνα. Καλησπέρα και καλό μήνα και από μένα. Και καλώς ήρθες στον Ηρακλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλώς σας βρήκα. Με το καλό, ωραία αρχή, έτσι. Θα σου πω δύο πράγματα πριν πω όλα τα υπόλοιπα. 150% κάτω 1000%. Χίλια, ναι. Το πιστεύω πραγματικά. Έχω ζήσει αντίπαλο στον Ηρακλή. Ξέρεις πως είναι ως αντίπαλος, αλλά είναι καλύτερα να είσαι παίκτης του Ηρακλή, έτσι. Και θέλω να το ζήσω πραγματικά και τώρα σαν φίλος, σαν παίκτης του Ηρακλή και σαν φίλος. Γιατί όπου πας, λογικό είναι να αποκτάς και φιλίες και οι άνθρωποι αυτοί που έχεις απέξω να σε υποστηρίζουν και να είναι μεγάλη χαρά για σένα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι αυτή. Και το κόσμο του Ηρακλή ξέρει να το κάνει καλά αυτό στα παιδιά του. Ένα αυτό. Και δεύτερον, δεν ξέρω, το έχει η μοίρα μου να μπλέκομαι σε αυτά τα ντέρμπι συνέχεια, δεν ξέρω. Αλλά να ξέρεις ότι όχι επειδή είμαι εγώ ήρθα στην ομάδα τώρα, αλλά ούτως ή άλλως πίστευα και πιστεύω σε αυτά τα μάτς τον Ηρακλή όσο τίποτα άλλο. Απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που αν μη τι άλλο έχει δείξει ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Αλλά και ο Ηρακλής δεν δηλιάζει σε τέτοια πράγματα ποτέ. Και πέρυσι έδειχνε πολύ καλή ομάδα. Πολλοί λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει εύκολα και είδες ότι λύγησε στη Μίκρα. Γιατί στη Μίκρα θέλει. Είναι αλλιώς τα δεδομένα. Εσύ το ξέρεις καλύτερα που το ζεις, έτσι. Δεν περνάς εύκολα μέσα στη Μίκρα. Έτσι, είτε είσαι ΠΑΟΚ, είτε είσαι ο Παναθηναϊκός, είτε είσαι Ολυμπιακός. Κανείς δεν περνάει εύκολα μέσα στη Μίκρα. Και αυτό το δημιουργεί, αυτό το κλίμα το δημιουργεί πάρα πολύ ο φίλαθλος κόσμος. Αλλά και η ομάδα έχει άλλο αέρα μέσα στην Μίκρα, η αλήθεια είναι αυτή. Mm-hmm. Πλέον η ομάδα είναι διαφορετική, έχει ενισχυθεί με τον Μαυροβουνιώτη, με τον Ρωμαλιάδη, με τη δική σου παρουσία, με κάποιες αλλαγές γενικότερα που έχουν γίνει στην ομάδα. Βέβαια, δεν ξέρω, Αλέξανδρε, πόσο χρόνο είχες στη διάθεσή σου για να προσαρμοστείς τα νέα δεδομένα του Ηρακλή, αλλά φαντάζομαι νιώθεις έτοιμος για την αυριανή μάχη. Νιώθω έτοιμος. Εντάξει, είχα πολύ λίγο χρόνο να δουλέψω εγώ προσωπικά με την ομάδα, αλλά δεν θέλει και πάρα πολύ, γιατί εντάξει, έτοιμος ήμουν όντως ή άλλος, δεν ήμουν εκτός, απλά είναι το θέμα να βρεθείς με τους συμπαίκτες σου. Αλλά τι να βρεθείς τώρα, τι να μιλήσουμε τώρα, να μιλήσω για τον Κώστα τον Μπρούσαλη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιος χρόνο να βρεθεί μαζί του, είναι πολύ εύκολο να σε βρει αυτός ο μόνος του. Και απλά τίποτα. Με όλα τα παιδιά, επειδή έχουμε άριστες σχέσεις και από πριν, ήταν πολύ εύκολο να εγκληματιστώ. Και πιστεύω ότι ακόμα και αύριο, αν χρειαστεί να μπω και να βοηθήσω την ομάδα, εκτός ότι θα δώσω το 100%, θα είναι σαν να ήμουν από πριν. Mm-hmm. Το φλερτ πώς προέκυψε και πότε και αν μου επιτρέπεις, χρειάστηκε πολύ καιρός για να γίνει γάμος ή κατευθείαν? Η αλήθεια είναι ότι μιλούσαμε από την αρχή της χρονιάς στον Ηρακλή. Mm-hmm. Είχαν ενδιαφερθεί οι άνθρωποι του Ηρακλή από την αρχή της χρονιάς. Εντάξει, εγώ ήμουν ήδη 2 χρόνια στη Σύρο τότε, είχα μια αρκετά καλή πρόταση και από εκεί. Προτίμησα να μιλήσω λίγο πιο πολύ με το συνέστημα τότε και όχι με το τι έπρεπε να κάνω πιο πολύ. Επέλεξα τη Σύρο, αλλά τώρα το Δεκέμβρη για προσωπικούς μου λόγους έφυγα από τη Σύρο και οι άνθρωποι του Ηρακλή δεν έχασαν την ευκαιρία. Μόλις το έμαθαν, επικοινώνησαν μαζί μου και θέλησαν να ενταχθώ στο δυναμικό του Ηρακλή. Και δεν το συζητώ και εγώ, χαρά μου να παντρευτώ εισαγωγικά. Σωστά. Και να δημιουργήσεις ένα κράμα πολύ αξιόλογο πλέον και γιατί όχι βελτιωμένο από εδώ και πέρα, γιατί όπως γνωρίζεις ο Ηρακλής δεν ήταν και στα πολύ καλά του σε αρκετά παιχνίδια, ειδικά με την Κηφισιά στεναχώρησε πάρα πολύ τον κόσμο που έχασε με κατεβασμένα τα χέρια πρόσφατα στο Ζιρίνιο, αλλά για τη δική σου θέση μαζί σου με τον Φέργκισον, με τον Ντίνα, με τον Φωτιάδη, με τα υπόλοιπα παιδιά μπορείτε να δώσετε μια έξτρα δύναμη στο κέντρο. Εντάξει. Το πρόβλημα του Ηρακλή, καλά, δεν αφήνουμε τώρα συγκεκριμένα για προβλήματα, αλλά σίγουρα έχει 2 πολύ καλούς κεντρικούς, που και ο Φέργκισον και ο Ντίνας είναι παιδιά με εμπειρία και πολύ καλοί παίχτες. Εγώ θα δώσω ίσως μια ανάσα σε αυτούς και όταν χρειαστεί να είμαι εκεί, όταν εκείνη δεν είναι καλά, θα είμαι εγώ από πίσω να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ. Πίστεψε με ότι στεναχωρήθηκα και εγώ, παρότι δεν είχα ακόμα την ομάδα με το μάτι της Κηφισιάς. Ακόμα και εγώ στεναχωρήθηκα. Ναι, γιατί ήταν ο τρόπος κυρίως, ναι. Δεν είναι μόνο η ήττα, είναι και ο τρόπος. Ακριβώς. Στεναχώρησε σίγουρα το φιλοδοξείο, αλλά ακόμα και εμένα που δεν ήμουν ακόμα την ομάδα. Και πιστεύω ότι δεν θα ξαναδούν κάτι αντίστοιχο οι φίλοι του Ηρακλή.
Νομίζω ότι η ομάδα τους τελευταίους 15 μέρες που λυγώ στις προπονήσεις δείχνει ανανεωμένη, δείχνει πολύ καλύτερα, στέκεται καλύτερα και μέσα στην προπόνηση, ξέρεις, είναι, η προπόνηση είναι το πρόσωπο του αγώνα. Ναι. Πάει πολύ καλά στην προπόνηση, οπότε πιστεύω και στη συνέχεια θα είναι ακόμα καλύτερα. Μακάρι και αυτό το ανανεωμένο να το εμφανίσετε από... Στο βόλεϊ δεν υπάρχει χρόνος, από τις πρώτες φάσεις του αγώνα, για να μην πω από τα πρώτα λεπτά, γιατί ξέρεις ότι σε τέτοια παιχνίδια, αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον κόσμο, ότι εάν από την αρχή δει ο κόσμος ότι η ομάδα το έχει, ότι γυαλίζει όπως λέμε το μάτι και ότι πάει να το διεκδικήσει το μάτι στα ίσια, πίστεψέ με ότι θα σας πάρουν χέρι-χέρι και θα σας οδηγήσουν αυτή στη νίκη μετά. Είμαι σίγουρος γι' αυτό και αν μη τι άλλο, δεν μπορείς να ρίξεις ευθύνες σε καμία ομάδα που δίνει το 100% και είτε καταφέρνει να κερδίσει είτε χάνει από μια καλύτερη ομάδα. Ναι. Δεν μιλάω, μιλάω γενικά, όχι συγκεκριμένα, αλλά τουλάχιστον να έχει δώσει το 100%. Όταν βλέπεις την προσπάθεια. Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Αλέξανδρε, με τι θα ήσουν ευχαριστημένος, πες ότι μιλούσαμε τώρα τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο και κάναμε απολογισμό. Τι θα ήθελες να μας λες εδώ στον αέρα, ότι έχεις πετύχει τι? Υπάρχει και το κύπελο, υπάρχει και το πρωτάθλημα. Ναι, θα σου πω. Επειδή ρεαλιστικά πάντα μιλώντας, υπάρχουν δύο πολύ καλές ομάδες, έτσι, με διαφορετικά μπάτζετ από όλες τις άλλες ομάδες, πολύ ισχυρότερα. Είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, το έχουν αποδείξει αυτά τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι απαραίτητα. Θα έλεγα ότι ο Ηρακλής πρέπει να βρίσκεται για μένα στην τετράδα του πρωταθλήματος. Πρέπει να βρίσκεται στις πρώτες τέσσερις θέσεις. Και μπορεί να το κάνει αν δείξει πρόσωπο και χαρακτήρα. Οπότε αν θα σου έλεγα για το πρωτάθλημα ότι σίγουρα θέλω να δω την ομάδα μας μέσα στην τετράδα. Και για το κύπελο, ιερά πέτρα και βλέπουμε, γιατί εκεί θα γίνει το Final Four. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι βλέπω το Final Four και γιατί όχι και το τελικό. Όπως πέρυσι. Μακάρι και πιο ψηλά. Μακάρι και φέτος. Μακάρι, όταν λέω τελικό, ένας τελικός είναι ένας αγώνας. Είναι 50-50 για οποιαδήποτε ομάδα. Σωστά, όλα γίνονται εκεί. Εκεί μετά δεν έχεις, δεν υπάρχει, είσαι ΠΑΟΚ, είσαι Ηρακλής, είσαι Ολυμπιακός, είσαι Ματσεράτα, δεν έχει τίποτα. Είναι ένας αγώνας. Παίζεις και αν είσαι σε καλή μέρα και τα καταφέρεις, είσαι ο νικητής. Αν δεν τα καταφέρεις, τουλάχιστον δίνεις τα πάντα για να κερδίσεις. Τι μου θύμισες με αυτό το Ματσεράτα τώρα που είπες, να ξέρεις. Πίστεψέ με κι εγώ, αυτά που έβλεπα όλα αυτά τα χρόνια, αυτά λέω. Έβλεπες μικρός, πολύ Ηρακλή, να υποθέσω, Champions League, Final Four συνεχόμενα. Έχω βρεθεί μέσα σε πολλά μάτς της Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη με τον Ηρακλή, να το ξέρεις. Έχω βγει φωτογραφίες με τους μεγάλους. Stanley, Hoff, Ball και Kravarik. Kravarik φυσικά. Και ο δικός μας. Ναι, άμα σου δείξω φωτογραφία με τον Kravarik που έχω, θα κλάψεις. Είναι ένα παιδάκι λεπτούλικο δίπλα στο θηρίο. οπότε, όπως όλοι πιστεύω... Είσαι ένα από τα πολλά παιδιά που είδαν τον Ηρακλή μπροστά τους να κάνει φοβερές πορείες στην Ευρώπη και αποτέλεσε πολύ μεγάλο πρότυπο εκείνη η ομάδα, εκείνη η φουρνιά, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Όλοι και λέγαμε που για τον το Ηρακλή. Χαίρομαι που όλοι το λες. Λέγαμε για τον Ηρακλή και βλέπαμε Ηρακλή, σας να λέω. Από τα πρώτα μου χρόνια στο βόλεϊ που ξεκίνησα, έλεγα τον πατέρα μου, εντάξει, οκ, αυτό νομίζω ότι αξίζει να πάμε να το δούμε. Και ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη, γιατί είμαι από την Κατερίνη. Ναι. Ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη για να δούμε Ηρακλή. Και να που θα φορέσει τη φανέλα αύριο επίσημα. Είναι μεγάλη μου τιμή να το ξέρει. Πώς τα φέρνει η ζωή. Να το χαρείς και μακάρι, αύριο και να συνδυαστεί με νίκη θα είναι ότι καλύτερο και για σένα και για την ομάδα και για τον κόσμο και για όλους. Μακάρι, σίγουρα. Και μακάρι να ξαναδούμε την Ηρακλή εκεί που ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια και το αξίζει σαν σωματείο. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Καλή δύναμη. Ραντεβού ευχαριστώ αύριο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να σε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ.